Κάποιες επιδημιολογικές έρευνες που διοχετεύτηκαν στο διαδίκτυο και αφορά τα μειωμένα κρούσματα που καταγράφονται σε χώρες του πλανήτη που έχουν αυξημένο ποσοστό εμβολιασμού όσον αφορά τη φυματίωση. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Και κάποιοι από τους συναδέλφους σας ανά τον κόσμο προσπαθούν να συσχετίσουν ότι ίσως λέει αυτό να έχει θωρακίσει τον γενικότερο πληθυσμό. Ποια είναι η δική σας γνώμη, γιατί είναι κάτι το οποίο τα τελευταία 24 ώρα το ακούμε πολύ έντονα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εκείνοι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί για φυματίωση, εντάξει, το κάνανε όταν ήταν μικρά παιδιά, γιατί φυματίωση πρέπει να εμβολιάζεται κανείς πριν πάει στο σχολείο. Το θέμα είναι τώρα μιλάμε για την αξία του BCG, του κλασικού εμβολίου της φυματίωσης, στο να σε προφυλάξει από το να πάθεις COVID λίμωξη. Το BCG στην ουσία τι κάνει? Ενεργοποιεί το νοσοποιητικό σου σύστημα. Και εμείς το θέλουμε, δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί το ειδικό φάρμακο που σκοτώνει τον ιό. Δεδομένου ότι δεν έχουμε ακόμα το εμβόλιο που, σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε σήμερα, πιθανότατα η Οξφόρδη το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα το έχει έτοιμο το εμβόλιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Γιαμαρέλο, ότι ίσως να έχουμε εμβόλιο Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλες οι χώρες ξεκίνησαν να μην έχουν ανταγωνισμούς, εγώ πρώτος και καλύτερος, και αποφάσισαν να συνεργαστούν όλες μαζί, και ειδικά οι δύο αγγλικές, τα δύο αγγλικά πανεπιστήμια, το Imperial και η Οξφόρδη, δουλεύουν πυρετοδός, βρίσκονται μπροστά και μας είπανε ότι θα μπουν και στη φάση 3, που είναι η φάση που βλέπεις την αντισωματική απάντηση στο εμβόλιο, και αυτό μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξους. Οι ίδιοι είπαν ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο πιθανότατα να το έχουμε το εμβόλιο. Κάτι ανάλογο είπε και ο κύριος Τσιόδρας σήμερα στην ενημέρωση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είπε για 100 παρακαλώ επιστημονικές ομάδες ανά τον κόσμο που δοκιμάζουν, και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε ένα εμβόλιο. Μίλησε όμως για μερικές εκατομμύρια δόσεις. Εσείς έχετε πληροφόρηση για ένα εμβόλιο που θα μπορούσε ευρέως να χρησιμοποιηθεί, κοιτάξτε, από γενικότερο πληθυσμό? Κοιτάξτε, και εδώ είναι καθαρά θέμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Διότι δεν είμαι εγώ που είμαι ο πλούσιος που μπορώ να το πάρω και ο άλλος ο φτωχός που δεν μπορεί να το πάρει. Όλοι πρέπει να μπορέσουμε να το πάρουμε. Λοιπόν, αν οι φαρμακευτικές εταιρείες, η πρώτη εταιρεία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι είναι η Οξφόρδη, που προηγείται αυτή τη στιγμή και η οποία συνεργάζεται με μια φαρμακευτική εταιρεία, αυτή πουλήσει την πατέντα της σε πολλές εταιρείες, τότε αντί να φτιάχνουμε 1 εκατομμύριο εμβόλια, ξέρω εγώ, στις 15 μέρες, όλες αυτές οι εταιρείες συνεργαζόμενες θα φτιάξουν δισεκατομμύρια εμβολίων. Νομίζω είναι τόσες πολλές πια οι φαρμακευτικές εταιρείες και η τεχνολογία σήμερα. Δεν είναι δύσκολη. Φτάνει να είσαι σίγουρος ότι είναι αποτελεσματικό. Άρα, μόλις μας πούνε ότι φτιάχνει αντισώματα προστατευτικά το εμβόλιο, μάλιστα, τελείωσε. Από εκεί και πέρα να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Όσο αφορά τον BCG που μου είπατε, αυτό διεγείρονται στην ανοσολογική απάντηση, δεδομένου ότι οι ιοί εξαρτώνται από αυτές τις ανοσολογικές απαντήσεις πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός. Και είδατε τι λέμε. Οι ευπαθείς ομάδες είναι ποιες? Ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, νευροπαθείς, υπατοπαθείς, αλλά λέμε οι ανοσοκατασταλμένοι. Αυτοί δηλαδή που δεν έχουν καλό ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν λοιπόν εγώ ξέρω ότι δίνοντας BCG διεγείρω το ανοσοποιητικό σύστημα, καταλαβαίνετε τι σημασία έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το BCG θα γίνει στις επαθείς ομάδες. Απλώς το έδωσα σαν ένα παράδειγμα ότι όταν δεν έχεις καλό ανοσοποιητικό κάνεις βαρύτερη εικόνα, ενώ με το ανοσοποιητικό σου διεγερμένο μπορείς πιθανότατα να ανταποκριθείς σε αυτή την πνευμονία. Άρα θα μπορούσε ο γενικευμένος εμβολιασμός κατά της φυματίωσης στη χώρα μας να έχει δημιουργήσει και ένα ανάχωμα στην ασφάλεια του πληθυσμού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Αν διατηρείται ακόμα. Αν διατηρείται, δεν ξέρουμε πόσοι έχουν εμβολιαστεί, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία και δεν ξέρουμε πόσο διαρκεί. Εκείνο που ξέρω είναι γιατί επικοινώνησα με έναν ερευνητή, ο οποίος μου είπε: έλα να σου κάνω ένα BCG εδώ και 20 μέρες. Και του λέω: γιατί θα σου διαγείρει το ανοσοποιητικό? Βέβαια, εγώ σαν παιδί δεν έχω κάνει BCG, αλλά δεν τον ένοιαζε αν έχω ή δεν έχω κάνει. Πάντως, κατά το παρελθόν γινόταν μαζικοί εμβολιασμοί κατά της φυματίωσης στα σχολεία. Και θα το κάνανε στην 6η Δημοτικού. Προς Θεού όμως, επειδή και εσείς κάνετε μια εκπομπή εξαιρετικά αξιόλογη, μην δοθεί κανένα τέτοιο βεβαίως μήνυμα. Βεβαίως. Ήσασταν πολύ ξεκάθαροι στην απάντηση, βεβαίως. Εντάξει. Είναι... Δεν ξέρουμε. Αν δοθεί κάποια εντολή παγκόσμια, τότε είναι τελείως διαφορετικό. Μάλιστα.
Ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Εμείς είμαστε σε ένα μέρος της χώρας που έχει και υψηλούς δείκτες υγρασίας, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Και πάντοτε το κριτικό καλοκαίρι διαρκεί λίγο παραπάνω σε σχέση με περιοχές της χώρας, στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Είσαστε πιο νότια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κορονοϊός εδώ στην Κρήτη θα μας αφήσει έτσι λίγο πιο ήρεμους μέσα στο καλοκαίρι? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα εδώ και πολύ καιρό. Και υπάρχουν μελέτες που έχουν δημοσιευθεί στο Travel Medicine, οι οποίες βέβαια είναι πειραματικές μελέτες. Αυτές λοιπόν οι μελέτες εκ παραλλήλου με τους παλιούς κοροναϊούς, αυτούς που κάνουν στα μικρά παιδάκια βήχα, συνάχη, αυτά τα κοινά κρυολογήματα, οι παλιοί τέσσερι κοροναϊοί, οι οποίοι επηρεάζονται πραγματικά από τη θερμοκρασία. Δεν έχουμε στα παιδιά λοιμώξεις από κοροναϊούς, τους παλιούς κοροναϊούς, τους καλοκαιρινούς μήνες. Και από τις μελέτες που βγήκανε τώρα, φαίνεται ότι ο κοροναϊός, ο COVID, όταν η θερμοκρασία είναι γύρω στους 30 βαθμούς, μειώνει τη μετάδοση κατά 30%. Εάν δεν ανεβεί ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία, τώρα τι να πούμε, να πάει στους 45 βαθμούς, δεν το θέλουμε, θα σκάσουμε, θα πεθάνουμε από κάτι άλλο, τέλος πάντων, τότε η μετάδοση μπορεί να φτάσει, η μείωση της μετάδοσης, και το 50%. Αυτό είναι μια παρατήρηση, αλλά και το 30% δεν είναι κακό, όπως και η αύξηση της υγρασίας μειώνει τη μετάδοση, αλλά δεν τον εξαλείφει, δεν τον σκοτώνει, τον καθυστερεί. Άρα εγώ δεν λέω τώρα έχω ζέστη, εγκαταλείπω τα μέτρα μου. Βεβαίως. Τα μέτρα είναι πάντα μέτρα, η πειθαρχία είναι πάντα πειθαρχία, για να αποφύγω ένα μεγάλο κύμα το φθινόπωρο, μέχρι να έχω τα εμβόλια και τότε να σταυροκοπηθούμε και να πούμε δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ κοντά στο να αποφύγουμε. Κυρία Γιαμαρέλου, εμείς εδώ στην Κρήτη από την αρχή της πανδημίας είχαμε 15 καταγεγραμμένα κρούσματα, 10 στο Ηράκλειο και από 2 στους υπόλοιπους 3 νομούς, από 2 στον κάθε νομό. Βεβαίως, ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας. Θα μπορούσατε να κάνετε μια εκτίμηση σε τι ποσοστό θα υπάρξουν αυτά τα κρούσματα που θα καταγραφούν στην Κρήτη? Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ένας τόπος που είμαστε αποκλεισμένοι από ακτοπλοϊκές συνδέσεις, γίνονται πολύ ελεγχόμενα, ελάχιστες οι πτήσεις, όμως υπάρχει και ένα πρόγραμμα για έναν τουρισμό που θα μπορούσε να ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου. Η Κρήτη διαθέτει 2 μεγάλα αεροδρόμια με αυξημένη κίνηση. Ποια είναι η εκτίμηση των ειδικών για το πώς θα κινηθεί μια περιοχή όπως την Κρήτη με αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, ο τουρισμός μας απασχολεί πολύ και είναι φυσικό, αλλά από αυτά τα κρούσματα που είχατε τα 12 και που θα γίνει εχνηλάτηση φαντάζομαι, από τη στιγμή που περιγράφηκε το τελευταίο κρούσμα περιμένεις άλλες 14 μέρες. Έχουμε να δούμε κρούσμα τώρα και 29 ημέρες, κυρία Γιαμαρέλου. Η ακραία περίπτωση επόασης είναι 30 μέρες. Αν ξεπεράσατε και τις 30 μέρες, αλλά βέβαια υπάρχει και ο εσωτερικός τουρισμός. Τα πλοία πηγαινόρχονται. Λοιπόν, δεν ξέρετε κάποιος ασυμπτωματικός αν θα σας ξαναμεταφέρει κάτι. Άρα πάντα είμαστε σε εγρήγορση και νομίζω η πολιτεία, ανάλογα με την επιδημική μας καμπύλη, ανάλογα με το περιβόητο ρο, πόσο σταθερό θα είναι, πόσο καιρό θα μένει κάτω από το ένα, θα αποφασίσει τι ακριβώς θα γίνει με τον τουρισμό. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να ανατρέψει την εικόνα? Γιατί ακούσαμε τον κύριο Τσιόδρα να λέει ότι οι επόμενες 15 ημέρες είναι καθοριστικές, γιατί η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουμε την άρση των μέτρων, την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγουν και τα μικρά καταστήματα, άρα χρειάζεται ένα 15ήμερο για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Ο χρόνος επόασης του ιού. Οπότε όποιος δεν πρόσεξε, όποιος κόλλησε, θα φανεί μετά από 15 μέρες. Και αν έχεις, ξέρω εγώ, 3-4 κρούσματα, εντάξει. Αυτό είναι μέσα στη φυσιολογική σου καμπύλη. Αλλά αν δείτε απότομα 100 κρούσματα, Άρα δεν σημαίνει... το σκεφτόμαστε. Ποιος είναι ο αριθμός που θα μπορούσε να επαναφέρει αυστηρότερα μέτρα με βάση το ρο? Δηλαδή, σήμερα είχαμε 6 κρούσματα, ας πούμε. Μετά από 15 ημέρες, αν έχουμε 70, θα πρέπει να κινητοποιηθούμε? Εφόσον δεν ανήκουν σε κλειστές δομές, γιατί αν ανήκουν σε κλειστές δομές, αυτό είναι άλλη ιστορία. Τους απομονώνεις, το εχνηλατείς και τελειώνεις. Μιλάμε για κρούσματα φάσης 2 που δεν ξέρεις από πού ξεκίνησαν. Τότε πρέπει να άμεσα να λάβουμε μέτρα.